Τον ψαλμό κόπα γάμα 93 ψαλμός. Σελίς 558. Ψαλμός κόπα γάμα. Ψαλμός 93. Με τη χάρη του Χριστού μας, του Κυρίου μας. Ψαλμός κόπα γάμα 93 ψαλμός. Ο Κύριος βασιλεύει. Μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμη και περιεζωσμένος. Και την οικουμένη είναι στερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απ' αρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύησε. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα ύδατα, τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύρια σου είναι πιστά σφόδρα. Στον οίκον σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Αμήν. Ο Κύριος βασιλεύει. Πράγματι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Σε αυτόν έχει δοθεί πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Αυτός κρατάει τα κλειδιά της ζωής και του θανάτου. Αυτός είναι ο κριτής, ο αιώνιος. Το ερώτημα όμως είναι σε ποιον βασιλεύει, το πρώτο, και το δεύτερο είναι πώς βασιλεύει. Είναι βασιλιάς. Είναι και χρησμένος από τον αιώνιο Θεό, τον Πατέρα του, βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων. Αλλά επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι σε ποιον βασιλεύει τώρα, γιατί κάποτε εδόθη σε αυτόν το υπερπάν όνομα, κάποτε πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον και όλοι θα κλείνουν γόνοι μπροστά σε αυτόν. Τώρα όμως που υπάρχει ένα προσκλητήριο, έλθετε από τον ίδιον τον Κύριο, τον βασιλιά, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση, θα σας αναπαύσω, και αν μάλιστα μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και γίνετε κι εσείς, τότε δεν θα δώσω μόνο ανάπαυση στη ζωή σας, αλλά θα δώσω ανάπαυση και στην ψυχή σας. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα προσκλητήριο και ο Λόγος του Θεού λέει σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, όπως τον καιρό του παραπικρασμού που ο λαός Ισραήλ, ο λαός Θεού την παλαιά εποχή σκλήρινε την καρδιά του στο Λόγο του Θεού, αποστάτησε, απήθησε και άφησε τα κόκαλά του στην έρημο και ποτέ δηλαδή δεν εισήλθε στην κατάπαυση, στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, στη γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Σήμερα λοιπόν που υπάρχει αυτό το προσκλητήριο, σήμερα που υπάρχει αυτή η κατάπαυση της αρπαγής της Εκκλησίας της αιώνιας ζωής, σήμερα που δεν βασιλεύει αναγκαστικός, αλλά βασιλεύει σε αυτούς μόνο που τον θέλουν βασιλιά τους. Άρα λοιπόν, κρισιμότατο ερώτημα είναι σε ποιον βασιλεύει, και μάλιστα αν βασιλεύει σε σένα, σε μένα και στον κάθε έναν από εμάς. Αλλά όπως είπαμε πριν, και πώς βασιλεύει. Είναι και χρησμένος βασιλιάς, αλλά εκείνο που ζητείτε από το Θεό σήμερα είναι το να αποδέχεσαι εσύ για δικό σου βασιλιά. Βασιλιάς δεν είναι απλό πράγμα. Βασιλιάς έχει απόλυτη εξουσία. Βασιλιάς έχει απόλυτη εξουσία ζωής και θανάτου. Ο βασιλιάς, εφόσον τον αποδεχθείς,
σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι δούλος του. Ότι είσαι δούλος. Αναγνωρίζεις ότι απαρνείσαι την ελευθερία την προσωπική σου, η οποία προέρχεται από τις επιθυμίες της σαρκός σου, από τις επιθυμίες των οφθαλμών σου, αλλά ακόμη και από την αλαζονία του βίου σου. Δηλαδή, αναγνωρίζεις ότι απαρνείσαι τον εαυτό σου, παίρνεις τον σταυρό σου, αυτός είναι ο άνθρωπος που αποδέχεται το βασιλιά. Παίρνεις το σταυρό σου και ακολουθείς μόνον αυτόν. Αυτόν πιστεύεις, αυτόν λατρεύεις, αυτόν δοξάζεις, σε αυτόν υπακούς, αυτόν ακολουθείς, αυτόν αγαπάς και είσαι απόλυτα εξαρτημένος από αυτόν και το λόγο του. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό κανείς να απαρνηθεί τον εαυτό του, τη γνώμη του και πιο σωστά την αρέσκειά του, αυτό που του αρέσει, να απαρνηθεί το θέλημά του, αυτό που θέλει, και να απαρνηθεί τη γνώμη του, τη σοφία του, την εμπειρία του, αυτό που ξέρει, και να στρέψει το βλέμμα του με απόλυτη αποκλειστικότητα, με απόλυτο τρόπο, σε αυτόν και στα λόγια του. Και να ανακράξει: εγώ θέλω εσένα και μόνο εσένα, βασιλιά μου. Βασιλιά μου, βασιλιά της οικογένειάς μου και βασιλιά κάθε λεπτομέρειας της ζωής μου. Δεν είναι απλό, είναι απόφαση θανάτου. Απόφαση ζωής και θανάτου. Γιατί πολλά κύματα θα ξεσηκωθούν όταν πάρει ο άνθρωπος αυτή την απόφαση. Τα ποτάμια θα φωνάξουν και θα υψώσουν φωνήν δυνατήν για να σε τρομάξουν. Πίσω από εκεί όμως κρύβεται ο διάβολος. Ποταμοί θα υψώσουν κύματα μεγάλα εναντίον σου για να σε καταπνίξουν. Αλλά και με πονηριά θα έρχεται ο διάβολος για να σε δελεάσει, να σε βγάλει από αυτή την απόφαση ζωής και θανάτου τη δική σου. Και θα σε απειλήσει και θα σε τρομοκρατήσει. Και θα σε δελεάσει και θα σε προκαλέσει. Και θα σε πλανήσει και θα σε κοροϊδέψει. Και θα έρθει εχθρικά εναντίον σου για να σε καταστρέψει. Έχει συνέπειες το να πάρεις απόφαση να ομολογήσεις εκαρδίας ότι ο Κύριος θέλω να βασιλεύει στη ζωή μου. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θέλεις να βασιλεύεις τη ζωή σου. Θέλεις να είσαι ένας οπαδός μακριά εκεί κάτω, ένας υπήκοος, ή θέλεις να είσαι πλησίον του, ακόλουθος του, δούλος του, θεράπων του, εκφραστής του θελήματός του, εκτελεστής του λόγου του, πολεμιστής υπέρ της βασιλείας του. Δηλαδή, πόσο κοντά θέλεις να είσαι στο βασιλιά. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Πλησιάσατε στον Θεό και αυτός θα πλησιάσει σε εσάς. Τώρα όμως ερχόμαστε πιο συγκεκριμένα. Πλησίασε στο βασιλιά σου και ο βασιλιάς σου θα έρχεται πιο πλησίον σε σένα. Γιατί όμως το τρίτο ερώτημα, να εκλέξω τον Κύριο για βασιλιά. Γιατί να μην κάνω βασιλιά τον εαυτό μου. Γιατί να μην κάνω βασιλιά μου κάποιον που αγαπάω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου.
Γιατί να μην κάνω βασιλιά μου έναν άνθρωπο πολύ ισχυρό και δυνατό και να είμαι πλησίον σε αυτού. Γιατί να εκλέξω τον Κύριο βασιλιά μου. Είναι επιλογή σοφή, έξυπνη, φρόνιμη. Τι μου προσφέρει, τι είναι αυτός ο Κύριος που θέλει να είναι βασιλιάς μου και θέλει να θέλω κι εγώ να είναι βασιλιάς μου. Έχει χαρακτηριστικά μοναδικά που περιγράφονται μέσα σε αυτόν τον ψαλμό και όχι μόνο. Ο Κύριος βασιλεύει και είναι με μεγαλοπρέπεια ντυμένος. Είναι ένδοξος. Είναι ενδεδυμένος με δύναμη και περιοζωσμένος με δύναμη. Είναι παντοδύναμος. Όλη την οικουμένη αυτός την εστερέωσε και δεν θα σαλευτεί, γιατί αυτός την εστερέωσε, γιατί έχει απόλυτη εξουσία. Είναι ο βασιλιάς που θέλει η δούλη του να είναι γεμάτη χαρά και ευφροσύνη. Δεν θέλεις δυστυχισμένους δούλους, αλλά χαρούμενους, ευτυχισμένους και ιδιαίτερα ευλογημένους. Είναι φοβερός και τρομερός στους εχθρούς, στερεός και ασάλευτος στο λόγο του, πιστός. Είναι νικητής και θριαμβευτής πάντοτε. Έχει χαρακτηριστικά που, εάν είσαι δούλος του κοντινός, θα τα έχεις και εσύ. Θα τα απολαμβάνεις και εσύ. Θα παίρνεις δόξα από τη δική του δόξα. Δύναμη από τη δική του δύναμη. Κρίση δικαία από τη δική του δικαία κρίση. Χαρά και ευφροσύνη από τη δική του χαρά. Φοβερός και τρομερός θα είναι ο λαός του Θεού και ο άνθρωπος του Θεού που στέκεται με σέβας και με βλάβεια στην παρουσία του Χριστού. Αμετακίνητος, στερεός και ασάλευτος που θα προέρχεται από την πιστότητά του στο λόγο του και σε σένα. Θέλει να είσαι πιστός αυτόν, αλλά πρώτα αυτός θα είναι πιστός σε σένα. Θέλει να είσαι αξιόπιστος αυτόν, πρώτα αυτός θα είναι αξιόπιστος σε σένα. Μια τέλεια σχέση. Και τέλος, είναι αυτός που κάνει πάντα σημάς να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού, λέει ο Θεός. Μία νίκη λοιπόν δόξας, δύναμης, εξουσίας, μια ζωή στην παρουσία του Θεού, χαράς και ευφροσύνης, στερεότητας, πίστης, αξιοπιστίας, δικαίας κρίσης, αλλά και θριάμβου. Να γιατί ο Θεός έστειλε τον Χριστό βασιλιά σου για να σε κάνει και σένα βασιλιά του. Βασιλείς και ιερείς του υψίστου, οι οποίοι θα βασιλεύουμε με τη χάρη του Χριστού Θεού θέλοντος κατά χάριν εις τους αιώνες των αιώνων. Αν αποφασίσεις σήμερα να κάνεις εσύ τον Χριστό απόλυτο μονάρχη, που δεν θέλουμε κανέναν άλλον, απόλυτο βασιλιά, η υπόσχεση του Θεού είναι ότι από τώρα δεν θα είσαι μόνο βασιλιάς αλλά και ιερεύς του Θεού του υψίστου και εις τους αιώνες των αιώνων θα βασιλεύεις επάνω σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις, όμοιος με τον Ιησού Χριστόν που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, όμοιος με τον Θεό. Θα βλέπεις Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο και θα γνωρίσεις Αυτόν καθώς είναι. Δεν θα είναι πια ένας Θεός μακρινός,
εάν σήμερα δεν είναι για σένα ένας βασιλιά, είναι για σένα ένας βασιλιάς κοντινός. Βεβαίως ο λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός, και είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ποιμένα του τον Κύριο και τον φροντίζει, ουδεμία στέρησης δεν υπάρχει σε αυτόν, ούτε πνευματικά ούτε υλικά. Παρόλες τις λήψεις, τις δυσκολίες, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες των καιρών των κακών, πάντα βρίσκει τρόπους να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Αλλά σήμερα είναι ένα άλλο μήνυμα. Ναι, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, αλλά θέλεις να είναι ο Κύριος ο βασιλιάς σου. Αμήν.